Γεια σας, παιδάκια μου αγαπημένα. Σήμερα σας έχω μία έκπληξη. Τρεις μικρούς μύθους του Εσώπου. Είμαστε εδώ στο γκαράζ, όπως πάντα. Εδώ ο Στέφανος Βαρελάς, με την καρίτσα του. Η Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια σας. Με βιβλία αυτή τη φορά που ήδη έχει εικονογραφήσει. Και η μουσική εδώ. Όταν ανεβάσαμε την παράσταση με τον Εσώπο, η μουσική είναι του Στέφανου. Και είναι πολύ αγαπημένη η παράσταση. Μπορούμε λοιπόν να ταξιδέψουμε σε αυτούς τους τρεις μικρούς μύθους. Καραμπή, μύθοι μας που μας ταξιδεύουν και στην αχαία μας πάνε και στην αρχαία Ελλάδα μας πάνε. Οι δύο βάτραχοι. Δέξαμε εμείς οι βάτραχοι. Βρε και κέξ, βρε και κέξ, βρε και κέξ, wax, wax. Ξεκίνησανε ένα πρωί. Βρε και κέξ, βρε και κέξ, βρε και κέξ, wax, wax. Ταρα, 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 ταρα. Περπατήσαν, περπατήσαν και διψάσανε. Βρε και κέξ, βρε και κέξ, βρε και κέξ, wax, wax. Κουρασμένοι στο πηγάδι τώρα φτάσανε. Βρε και κέξ, βρε και κέξ, βρε και κέξ, wax, wax. Διψάω. Αχού, δεν σκεφτήκαμε να πάρουμε λίγο νερό μαζί μας, είπε ο ένας βάτραχος. Μα και εμείς πάλι ξεκινήσαμε να πάμε εκδρομή χωρίς να πάρουμε λίγο νερό μαζί μας. Να, εδώ είναι ένα πηγάδι. Θα πω μέσα να πιω νερό, λέει ο πρώτος, και τρέχει στο πηγάδι. Περίμενε, περίμενε, μην πεις. Μην πεις. Τον σταματάει ο άλλος. Γιατί? Γιατί είναι πολύ βαθύ. Εκεί, εγώ διψάω. Θα πω. Είπε πάλι ο πρώτος. Καλά δεν σκέφτεσαι λιγάκι, του είπε τότε αυστηρά ο δεύτερος. Αν μπούμε μέσα στο πηγάδι, πώς θα βγούμε? Καλά λες, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Καλό είναι να σκεφτόμαστε πριν από κάθε μας κίνηση. Να προσέχουμε και να προβλέπουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίτα, κοίτα λίγο παρακάτω. Κοίτα, έχει μια λίμνη. Εκεί δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο. Σωστό! Μπορούμε λοιπόν ωραιότατα να πιούμε όσο νερό θέλουμε. Έχεις δίκιο, φίλε. Πάμε λοιπόν. Είπανε με ένα στόμα οι δύο βάτραχοι και τράβηξαν χαρούμενοι για τη λίμνη. Τις δέξαμε εμείς οι βάτραχοι. Βρε και κέξ, βρε και κέξ, βρε και κέξ, wax, wax. Λοιπόν, παιδιά, αυτός ο μύθος, είδατε ότι θέλει να μας πει ότι πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση. Και θυμάμαι ότι όταν είχαμε την παράσταση που παρουσιάζαμε αυτούς τους διάφορους μύθους, είχαμε πει στα παιδιά, φέραμε το μύθο και στα δικά μας, γιατί δεν έχει σημασία αν μιλάει τώρα για τους βατράχους, θέλει να πει για πολλά πράγματα. Ότι εμείς πολλές φορές πρέπει να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση. Φερρυππίν, ανοίγουμε εκείνο τον υπολογιστή και στο προφίλ μας βάζουμε το όνομά μας χωρίς να σκεφτούμε και μπορεί από το προφίλ αυτό να μας πλησιάσει κάποιος που να μην ξέρουμε ποιος είναι και να αρχίσουμε να είμαστε φίλοι με αυτόν. Και έχουμε πολλούς κινδύνους. Οι γονείς μας δεν το ξέρουν. Εμείς οι ίδιοι νομίζουμε ότι είμαστε μέσα στο δωμάτιό μας ασφαλείς, αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει λοιπόν πριν σκεφτόμαστε οποιαδήποτε, πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση, πρέπει να σκεφτόμαστε. Αυτό θέλει να πει αυτός ο μύθος. Είναι πολύτιμη όλη η μύθη του Εσώπου μας. Πάμε να δούμε τον επόμενο μύθο που για να δούμε. Τα καβουράκια. Ο δεύτερος μικρός μας μύθος. Ο κάβουρας και η μάνα του. Να προσέξουν και οι μανάδες και οι πατεράδες τον μύθο αυτό, γιατί ο Έσωπος δεν έγραφε μόνο για τους μικρούς, έγραφε και για τους μεγάλους. Λοιπόν, ας φανταστούμε τώρα δύο καβούρια που είναι στη θάλασσα, στο χώρο τους, κολυμπάνε και φαντάσου το μικρό παιδάκι να φωνάζει και να λέει «Μαμά, θέλω να με πας εκδρομή στο δάσος, θέλω να με πας εκδρομή στο δάσος». Και η μάνα τι να κάνει, παίρνει τον καβούρα και αρχίζει να πηγαίνει προς το δάσος. Φεύγει από την άμμο σιγά σιγά, πλάγια, έτσι όπως περπατάνε οι κάβουροι, και πάει προς το βουνό. Για να δούμε λοιπόν.
la 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 στου βουνού τα πετραδάκια περπατούν δυο καβουράκια μα το ένα τα έχει φτύσει δεν μπορεί να προχωρήσει η μαμά του η κυρία καβουρίνα Φώναξε στο καβουράκι της η καβουρίνα. Κουράστηκα, μαμά! Προχώρα, είπα, επέμενε η μαμά. Επενδύμησα τη θάλασσα, τα βράχια μου! Εσύ ήθελες εκδρομή στο δάσος, τώρα μην γκρινιάζεις. Α, δεν μπορώ! Προχώρα, είπα, είπε τότε η καβουρίνα, πολύ αυστηρά. Και ύστερα, βλέποντας το καβουράκι της να περπατά, του φώναξε. Ξέρετε πώς περπατάνε οι καβουροί, πλαγίως. Κάτσε, πώς περπατάς έτσι, παιδί μου, περπατά ίσια. Εσένα βλέπω, μαμά, και περπατάω έτσι. Απάντησε απορριμμένο το καβουράκι. Εμένα! Ξαναρώτησε η καβουρίνα και έκανε δύο βήματα πάλι. Πω πω, και τότε διαπίστωσε ότι έχει δίκιο το παιδί. Έχει δίκιο το παιδί. Ό,τι βλέπει κάνει. Βέβαια, έτσι είναι. Ό,τι βλέπει κάνει. Έχει και έναν άλλο μικρό μύθο που βρίσκονται πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε τι δώρο μας έχει δώσει ο Θεός και το περιφρονούμε και δεν το καλλιεργούμε. Λοιπόν υπάρχει ένας μύθος, ο Δίας και ο άνθρωπος. Μπορείς να το διαβάσεις κυρία Χριστίνα μας. Όταν ο Δίας έπλασε τα ζώα, τους μοίρασε διάφορα χαρίσματα. Στο λιοντάρι έδωσε τη δύναμη να σκοτώνει τον αντίπαλο με ένα χτύπημα του ποδιού. Στον ελέφαντα έδωσε τέτοιο όγκο ώστε να μπορεί να ανοίγει πέρασμα μέσα στην πυκνή ζούγκλα χωρίς να χρειάζεται τσεκούρια. Στο άλογο έδωσε ομορφιά και περηφάνεια. Στο λαγό, επειδή του έδωσε νόστιμο κρέας και πολλοί τον κυνηγούσαν για να τον φάνε, του έδωσε και γρήγορα πόδια για να μπορεί να ξεφεύγει. Στη χελώνα δεν έδωσε γρηγοράδα, της χάρισε ένα γερό καβούκι για να μπορεί να κρύβεται όταν κινδυνεύει. Στα ψάρια έδωσε ουρά και πτερύγια για να κολυμπούν γρήγορα μέσα στο νερό. Έδωσε στον αετό δυνατά φτερά για να πετούν και να πετάει πάνω από τις ψηλές κορφές. Στα πουλιά τι έδωσε? Ωραία φωνή έδωσε και φτερά για να πετούν. Ο άνθρωπος παρακολουθούσε όλη αυτή τη μοιρασιά και παρακαλούσε να τον πρικήσει και αυτόν με κάποιο τέτοιο χάρισμα. Σε μένα? Δεν θα δώσεις τίποτα σε μένα? Ρώτησε ο άνθρωπος. Και ο Δίας αποκρίθηκε. Σε σένα έδωσα το πιο σπουδαίο χάρισμα από όλους. Έδωσα το λογικό, έδωσα το μυαλό. Με αυτό μπορείς να αντικαταστήσεις όλα τα άλλα. Δίας και άνθρωπος. Όταν ο Δίας έπλασε τα ζώα, τους μοίρασε διάφορα χαρίσματα. Στο λιοντάρι έδωσε τη δύναμη να σκοτώνει τον αντίπαλο με ένα χτύπημα του ποδιού. Στον ελέφαντα έδωσε τέτοιο όγκο ώστε να μπορεί να ανοίγει πέρασμα μέσα στην πυκνή ζούγκλα χωρίς να χρειάζεται τσεκούρια. Στο άλογο έδωσε ομορφιά και περηφάνεια. Στο λαγό, επειδή του έδωσε νόστιμο κρέας και πολλοί τον κυνηγούσαν για να τον φάνε, του έδωσε και γρήγορα πόδια για να μπορεί να ξεφεύγει. Στη χελώνα τι έδωσε? Δεν έδωσε γρηγοράδα. Της χάρισε ένα γερό καβούκι για να μπορεί να κρύβεται όταν κινδυνεύει. Στα ψάρια έδωσε ουρά και πτερύγια για να κολυμπούν γρήγορα μέσα στο νερό. Έδωσε στον αετό δυνατά φτερά για να πετάει πάνω από τις ψηλές κορυφές. Στα πουλιά τι έδωσε? Ωραία φωνή και φτερά για να πετούν. Ο άνθρωπος παρακολουθούσε όλη αυτή τη μοιρασιά και παρακαλούσε να τον πρικήσει και αυτόν με κάποιο χάρισμα. Σε μένα
Δεν θα δώσεις τίποτα σε μένα, ρώτησε το Δία ο άνθρωπος. Και ο Δίας αποκρίθηκε. Σε σένα έδωσα το πιο σπουδαίο χάρισμα από όλους. Έδωσα το λογικό, το μυαλό. Με αυτό μπορείς να αντικαταστήσεις όλα τα άλλα. Βλέπετε πολλές φορές δεν εκτιμούμε αυτά που έχουμε. Και εδώ τελειώνει λοιπόν ο κύκλος μας με τον Έσωπό μας. Ταξιδέψαμε ωραία μες στους μύθους του Εσώπου. Καραβί, μύθοι μας που μας ταξιδεύουν και στην αρχαία Ελλάδα.